Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καταρχάς, να σας διαβεβαιώσω τώρα στις γιορτές, εάν δείτε τον φίλο σας, κουμπάρο σας, δεν ξέρω τι τον έχετε, τον κύριο Βαξεβάνη, να του πείτε, σας παρακαλώ, ότι ό,τι και να γράψει για μένα, εγώ δεν θα σταματήσω να σας κάνω κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτή η ερώτηση που συζητάμε σήμερα, κύριε Υπουργέ, έχει από το Σεπτέμβριο και βασίζεται σε ένα δημοσίευμα του τύπου, το οποίο πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο αποφασίσατε μετά τη μετάβαση από την αναλογική στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση να καλύψετε τις περιοχές που δεν καλύπτονται. Όπως ξέρετε, έχουμε το 96,2% ποσοστό κάλυψης, ένα από τα ψηλότερα της Ευρώπης, αλλά και εμείς είχαμε προγραμματίσει μέσω του προγράμματος ψηφιακή σύγκληση να καλύψουμε τις απομακρυσμένες περιοχές. Εσείς έχετε επιλέξει να το κάνετε αυτό, σας έχω ασκήσει και κριτική στο παρελθόν, με μία οικία χρησιμοποιώντας το αποθεματικό της ΕΤ. Το έργο που έχετε εξαγγείλει έχει μικρότερο ποσοστό κάλυψης της επικράτειας και πολύ μεγαλύτερο κόστος. Αλλά εγώ τώρα θα ήθελα να μου διευκρινίσετε, επειδή έχετε πει ότι θα παράσχετε ένα κουπόνι 100 με 120 ευρώ ανά νοικοκυριό για να αποκτήσει ο καθένας το δορυφορικό του δέκτη. Ακούγεται και σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα ότι πρώτον ότι δίνεται κουπόνι σε περισσότερους ανθρώπους από αυτούς που το δικαιούνται και δεύτερον τους υποχρεώνεται να περάσουν μέσα από ένα συγκεκριμένο δίκτυο του ΟΤΕΙ της Fortnet πρωτίστως της Nova. Και αυτό τώρα αφορά την πρώτη φάση, τα 15.000 νοικοκυριά, 2 εκατομμύρια. Εμένα με οι υπολογισμοί μου και αυτά που λέει και το δημοσίευμα είναι ότι αυτό είναι μια σπατάλη γύρω στα 400 με 800.000 ευρώ. Επειδή η δεύτερη φάση είναι η μεγάλη φάση, δηλαδή είναι 15 εκατομμύρια ευρώ, αν συνεχίσουμε με αυτό το ποσοστό σπατάλης, θα υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Γι' αυτό ήθελα να με βοηθήσετε να καταλάβω, πρώτον, βάσει ποιων μετρήσεων γίνεται αυτό, δεύτερον, έχει γίνει κάποιος διαγωνισμός, πώς επιλέγετε τους προμηθευτές, τρίτον, γιατί χρησιμοποιείτε μια εξωτερική εταιρεία στην οποία πληρώνεται 8.000 ευρώ για να ελέγξει το έργο, ενώ θα μπορούσε να το κάνει η ΕΤ. Ας αρχίσουμε με αυτά και έχει ο Θεός. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και να καταδικάσω απόλυτα την επίθεση και την έκρηξη της βόμβας η οποία έγινε στο εφετείο. Νομίζω ότι η δημοκρατία μας δεν έχει ανάγκη ούτε από αυτόκλητους δικαστές, ούτε από πράξεις οι οποίες μπορούν δυνητικά να βάλουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών ή των εργαζομένων σε κάποιο δημόσιο φορέα. Μέρους του Προεδρείου, αλλά εκ του συνόλου της Βουλής, προσυπογράφω το σχόλιο. Απολύτως, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω τώρα, να μπούμε λίγο στην ουσία της ερώτησης. Το καθαρό κόστος υλοποίησης είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Αυτό το κόστος, δεν έχουμε καμία απολύτως υπέρβαση του κόστους. Αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί γύρω στις 8.000 αιτήσεις, οι οποίες εγκρίνονται από την 24η του Απρίλη. Πώς επιλέχθηκαν οι περιοχές? Οι περιοχές επιλέχθηκαν επειδή βασιστήκαμε στα πορίσματα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, τα οποία κοινοποιήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου. Δηλαδή, η ανεξάρτητη διαρχή έκανε τις μετρήσεις και μας είπε ποιες περιοχές δεν καλύπτονται. Και πολύ φοβάμαι ότι έχετε μία διατύπωση στην ερώτησή σας, η οποία δεν αντιλαμβάνεται ή μάλλον αποκρύπτει ένα θεμελιακό ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Μας λέτε ότι η DGA ισχυρίζεται ότι καλύπτονται αυτές οι περιοχές και κακώς εμείς δίνουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν κάλυψη μέσω δορυφορικού σήματος. Η DGA έχει κάθε συμφέρον να ισχυρίζεται ότι αυτές οι περιοχές καλύπτονται. Όταν εμείς όμως περιοδεύουμε και συναντάμε τους ανθρώπους που μας λένε απλώς δεν μπορούμε να δούμε τηλεόραση. Κάθισα και ζήτησα από τους συνεργάτες μου και μου συλλέξανε τις ερωτήσεις τις οποίες έχω δεχτεί μόνο εγώ. Πριν δηλαδή, μετά την ανάληψη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για τα θέματα, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας αν γίνεται, ευχαριστώ. Μαζεύτηκαν λοιπόν οι ερωτήσεις τις οποίες καταγράφονται τα παράπονα δια των βουλευτών από τους κατοίκους που το βλέπουν σήμερα. 40 ερωτήσεις. 12 εξ αυτών ΣΥΡΙΖΑ, 9 Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα όπου και θα σας πω, είναι παραπάνω από μία δική σας. Νομίζω είναι δύο.
Όλες οι πτέρυγες έχουν κάνει. Όλες οι πτέρυγες έχουν κάνει. Άρα εδώ έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Και το πραγματικό πρόβλημα είναι, και θα έλεγα να αφήσουμε λίγο την πληθυσμιακή κάλυψη ως μέτρο επιτυχίας, διότι είναι 400.000 άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν τηλεόραση. Και αυτό δεν είναι δευτερεύον. Δεν μπορεί να λέμε γενικώς τα καταφέραμε. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρόβλημα ακραίο. Διότι αυτή τη στιγμή δίνει η πολιτεία μια μάχη να πάνε οι νέες τεχνολογίες, οι τεχνολογίες του μέλλοντος, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Και αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δώσουμε και μια μάχη οπισθοφυλακών. Μια μάχη να καλύψουμε τα νότα μας. Δηλαδή μια μάχη για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις όριμες τεχνολογίες. Την απλή δηλαδή πρόσβαση στο τηλεοπτικό σήμα και στο ελληνικό τηλεοπτικό προϊόν. Μετρήσαμε λοιπόν με βάση την ΕΕΤ. Είπατε ότι υπάρχει προτίμηση σε παρόχους. Καμία απολύτως. Αυτά ενδεχομένως να γίνονταν άλλες εποχές. Επιτρέψτε μου για άλλη μια φορά να καταθέσω στα πρακτικά τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, η οποία ακριβώς λέει ότι οι πάροχοι του δορυφορικού σήματος μπορούν να είναι δικαιούχοι του έργου. Είναι στην απόλυτη ελευθερία του δικαιούχου καταναλωτή, δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος θα πάρει το κουπόνι του και θα πάει στον πάροχο της επιλογής του. Προϋπόθεση για να μπορεί μια εταιρεία να συμμετέχει στο πρόγραμμα είναι να μπορεί να εγγυηθεί βεβαίως ότι θα παρέχει σήμα. Δεν μπορεί να πάει ο κύριος Σαμιράς και να πει φέρτε μου εμένα το κουπόνι για να πάω να πληρωθώ. Δεν έχει εταιρεία η οποία μπορεί να δίνει δορυφορικό σήμα. Ναι, δεν ξέρουμε αν θελήσει και αυτός να γίνει καναλάρχης. Συνεπώς νομίζω ότι δεν τίθεται κανένα θέμα, είναι απολύτως διάφανο το πρόγραμμα, είναι αποτελεσματικό διότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Και επειδή πολλές φορές ερωτώμεθα γιατί δεν προχωρήσαμε, αλλά θα έχω την ευκαιρία και στη δευτερολογία μου να επανέλθω, γιατί δεν προχωρήσαμε με το πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζεται. Το πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζεται, λυπάμαι που πρέπει να το επαναλάβω, ήταν σχεδιασμένο στο πόδι. Κατατέθηκε την τελευταία μέρα της προεκλογικής περίοδου πριν από τις εκλογές του Γενάρη του 2015 και ήταν βέβαιο ότι θα πέσει εκτός χρονοδιαγραμμάτων. Ένας διεθνής διαγωνισμός μόνο για την προμήθεια του εξοπλισμού θέλει 9 μήνες. Πότε θα σχεδιάζατε το πού ακριβώς θα μπουν κεραίες, το ένα, το άλλο. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση που θα πήγαινε πάνω από 1,5 χρόνια και θα έπεφτε απολύτως έξω από την προγραμματική περίοδο. Άρα, θα μετακυλίαμε πάλι ένα κόστος στους εθνικούς φόρους. Δεν είναι από τους φόρους του Έλληνα φορολογούμενου το κόστος αυτού του προγράμματος, είναι από τους φόρους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεοπικοινωνίων και Ταχυδρομείων. Τι σημαίνει αυτό? Από τον κορβανά ο οποίος υπάρχει και δημιουργείται από τα τέλη και τα πρόστιμα που πληρώνουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. Σε κάθε περίπτωση, δυστυχώς λέω, υπήρχε και το πρόβλημα της σύμβασης η οποία είχε υπογραφεί με την DJ, η οποία προέβλεπε ότι πέραν των 156 σημείων στα οποία ως διαμαγείας δυστυχώς μειώθηκαν από τα 270-260, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, τα οποία απαιτούνταν με βάση την αρχική μελέτη, το υπόλοιπο κόστος θα καλύπτονταν από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα? Έχουμε αυτή την ηθική ευχέρεια, θα σας έλεγα, να πούμε μάλιστα. Δώσαμε το δίκτυο σε έναν ιδιώτη, έχουμε την ανάγκη όλοι οι Έλληνες πολίτες να βλέπουν, δεν είναι συμφέρον για τον ιδιώτη να το αναπτύξει παντού, διότι δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον σε κάποιες περιοχές, και όπου αλλού θέλετε να βλέπετε τηλεόραση, να έρθει η τοπική αυτοδιοίκηση να καλύψει το κόστος. Νομίζω ότι εδώ πέρα δεν μπορεί να έχουμε δεύτερες σκέψεις και δεν θα πρέπει να κάνουμε τέτοιου τύπου επιλογές. Ανακεφαλαιώνω και θα επανέλθω. Είναι απολύτως διαφανές το πρόγραμμα, είναι επιτυχημένο μέχρι στιγμής. Οι πόροι από την ΕΕΤ δεν επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο, είναι αποτελεσματικό και θα ήθελα πραγματικά να ξεκινήσουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό διάλογο, ο οποίος να έχει κατάληξη την υπερψήφιση του νομοσχεδίου που θα φέρουμε για την καθολική κάλυψη στις αρχές του Γενάρη στη Βουλή. Μια Σημακουπούλου με τη σχετική άνεση και εσείς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τέλος της τοποθέτησης του κύριου Υπουργού. Μια έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Λέτε ότι το έργο αυτό... Καταρχάς, δεν σας δίνουμε τον τίτλο «Ρομπέν των δασών της επίγειας κάλυψης του σήματος». Δηλαδή, δεν ενδιαφέρεστε μόνο εσείς, κύριε Υπουργέ, και η κυβέρνησή σας για το να βλέπει όλη η Ελλάδα τηλεόραση. Και εμείς ενδιαφερόμαστε και αυτό
το αποδεικνύει το γεγονός ότι την τελευταία μέρα της θητείας μας υπεγράφει όντως αυτός η προκήρυξη αυτού του διαγωνισμού, ο οποίος ήταν τεκμηριωμένος και προγραμματισμένος και έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η προετοιμασία του, δεν είναι μεμπτό. Αντιθέτως, δείχνει ότι την τελευταία ώρα εμείς θέλαμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Θα μπορούσε κανείς την τελευταία μέρα που πέφτει μια κυβέρνηση να ασχολείται με το μέλλον του και τις εκλογές. Αντιθέτως, ασχολούμασταν με το να λύσουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που θέσατε, να βλέπει όλη η Ελλάδα τηλεόραση. Δεύτερον, ισχυρίζεστε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν θα έβγαινε, δεν είχε καλό προγραμματισμό. Αυτό ήταν απολύτως έτοιμο και εσείς ήρθατε να κάνετε την κία σας 2 χρόνια αργότερα. Κοινώς για 2 χρόνια, όχι μόνο δεν υλοποιήσατε αυτό το πρόγραμμα το οποίο κάποιος εργάστηκε να σας το αφήσει απολύτως έτοιμο, θα μπορούσατε δηλαδή να ξεκινήσετε με την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων σας την υλοποίησή του. Και θα είχατε άπλετο χρόνο για να γίνει. Και να γίνει με κοινοτικούς πόρους, δηλαδή να έρθουν λεφτά εκτός Ελλάδος, στην Ελλάδα, για αυτό το πράγμα. Επιλέξατε να μην το κάνετε. Λόγω ιδεολειψίας. Και για να είμαι δίκαιη, το έχω πει και πάλι. Δεν ήταν τότε στο δικό σας Υπουργείο. Ο κύριος Σπύριτζης έκανε αυτή την επιλογή. Ήρθατε εσείς λοιπόν, το καλύπτετε από το παθηματικό της ΕΤ. Πάμε στο τρίτο σας επιχείρημα. Δεν είναι λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων αυτά. Εντάξει, υπό την έννοια ότι δεν προέρχονται, δεν είναι όπως η ΕΡΤ που πληρώνω από το λογαριασμό μου για την ΕΡΤ. Δεν είναι έτσι. Είναι από πρόστιμα τα οποία μαζεύει η Επιτροπή. Σωστά. Αυτά δηλαδή δεν υπάρχουν ανάγκες στην επικράτεια, τις οποίες θα μπορούσαμε να καλύψουμε με το αποθεματικό της ΕΤ. Εμείς σας λέμε ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσετε τα λεφτά από τους κοινοτικούς πόρους για να καλύψετε το υπόλοιπο της επικράτειας και αυτά τα λεφτά μετά, μακάρι να ήμασταν εδώ να συζητήσουμε τι να τα κάνουμε άμα περίσσευαν. Δεν περισσεύουν λεφτά, κύριε Υπουργέ, στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης, για τίποτα και από όπου και αν προέρχονται. Τέταρτον. Σας μιλώ για την αποτελεσματικότητα των επιλογών. Ας αφήσουμε τώρα τις μικροψυχίες ότι ο καθένας από εμάς εκπροσωπεί κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει η DGA για την κάλυψη. Στο κάτω-κάτω γραφής η DGA εκ της συμβάσεως έχει ένα ποσοστό κάλυψης το οποίο το έχει πετύχει. Δεν έχει κανένα συμφέρον να λέει για τις υπόλοιπες περιοχές τίποτα. Γιατί να τους νοιάζει. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εγώ σας ρώτησα να μου δώσετε τις συγκεκριμένες μετρήσεις, να καταλάβω πώς αποφασίσατε που δεν βλέπει κάποιος τηλεόραση, εκτός από τις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών. Μπορεί μια περιοχή να μην έχει κάλυψη ένα μικρό χωριό και η ευρύτερη περιοχή να έχει κάλυψη. Κατόπιν τούτου. Όταν χρησιμοποιείτε ακόμα και τα χρήματα του αποθεματικού της ΕΤ, αυτό δεν σημαίνει ότι εξαιρείστε από τους κανόνες της διαφάνειας και της ορθής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Δεν είναι δικά σας τα λεφτά ή δικά μου για να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πρέπει να υπερασπίσετε το δημόσιο συμφέρον. Γι' αυτό σας ρωτώ εάν υπάρχουν διαγωνισμοί, εάν υπάρχουν διαδικασίες διαφάνειας. Πάμε λοιπόν επίσης, για να σας ρωτήσω δύο, ευχαριστώ για την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε, να θέσω 2 ακόμα συγκεκριμένα ερωτήματα. Να απαντήσει ο Υπουργός. Λοιπόν, σύμφωνα με τις αποφάσεις 824 και 8, του 6 και 819 του 16 της Ολομέλειας της ΕΤ, έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία προκειμένου να υποστηρίξει την ΕΤ έναντι 8.000 ευρώ ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης του έργου. Σας ρωτώ ξανά, γιατί τα συνεργεία της ΕΤ δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και η δουλειά αυτή δεν πρέπει να γίνει on the ground, δεν πρέπει να γίνει, δηλαδή να πάει κάποιος όντως να μετρήσει τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Και η τελευταία μου ερώτηση. Έχουμε ένα μήνα που συζητάμε στη Βουλή για τον ΕΛΑΣΑΤ, για το διάστημα και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες σας. Υπάρχουν λύσεις δορυφορικής μετάδοσης με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος για το δημόσιο, κύριε Υπουργέ? Γιατί αυτό υπερασπίζεστε στα νομοσχέδιά σας τώρα. Έχει γίνει κάποιου τύπου μελέτη, παραδείγματος χάρη, αξιοποίηση του κυκλώματος διανομής και του επίγειου ψηφιακού σήματος, αξιοποίηση του BSS transponder του δημοσίου από τον ΕΛΑΣΑΤ. Αφού λέτε ότι η ΕΛΑΣΑΤ θα μας φέρει τόσα ανταποδοτικά ωφέλη. Αυτό το έχετε δει. Και αυτό το λέω γιατί αυτό, αν είναι η βέλτιστη επιλογή για τη συμπληρωματική κάλυψη, γιατί διασπαθίζουμε χρήμα το οποίο, ναι, είναι δημόσιο χρήμα τελικά. Γιατί το αποθηματικό της ΕΤ, επαναλαμβάνω, είναι δημόσιο χρήμα. Αυτά. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κάθε άλλο παρά έχουμε εμείς κάποια πρόνοια να το παίξουμε ρομπίν των δασών. Αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε αν αυτοί οι πόροι πρέπει να καλύψουν μια κοινωνική ανάγκη. Αυτή είναι από τις κορυφαίες. Πρόκειται για ένα στοιχειώδες δικαίωμα στην εποχή των νέων τεχνολογιών να βεβαιωνόμαστε ότι όλοι οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση στο ελληνικό τηλεοπτικό προϊόν. Δεν σας λέω τώρα για τις εθνικά ευαίσθητες περιοχές από τις οποίες ξεκινήσαμε, από τους Αρκιούς, το Αγαθονήσι, τους Λιψούς και το Ορμένιο πάνω στο Τρίεθνες. Σας μιλάω για περιοχές που είναι στην Καλαμάτα, για παράδειγμα, που είναι στην Αρκαδία, που είναι στην Βιωτία, στην Εύβοια. Τέτοιες περιοχές έχουν έλλειμμα σήματος. Άρα νομίζω ότι αδικείτε τον εαυτό σας αν έρχεστε εδώ και κομίζετε στη συζήτηση το επιχείρημα ότι υπάρχουν κάποιες άλλες ανάγκες τις οποίες δεν καλύψαμε και βάλαμε σε προτεραιότητα αυτό. Είναι προτεραιότητα όλοι οι κάτοικοι της χώρας να μπορούν να βλέπουν τηλεόραση. Και δυστυχώς με τη σύμβαση την οποία κληρονομήσαμε, τη σύμβαση κράτους DGA, που είχε να κάνει με τον ψηφιακό πάροχο, εάν επιλέγαμε να πάμε μέσω κυριοσυστημάτων, διότι γι' αυτό σας είπα είναι λίγο όχι παραπλανητικό, διότι είναι ακριβές ότι είναι 96,2 η πληθυσμιακή κάλυψη. Δεν κάνατε λάθος εκεί. Απολύτως ακριβές είναι το νούμερο. Αλλά δεν δίνει την εικόνα ολόκληρων περιοχών οι οποίες είναι εκτός της εξίσωσης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν επιλέγαμε να πάμε με την επέκταση των κυριοσυστημάτων, ξέρετε τι θα σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει ότι όλοι οι περιφερειακοί σταθμοί θα πρέπει να κλείσουν. Πέρα από τις καθυστερήσεις. Διότι το κόστος της ανάπτυξης του δικτύου, εάν το επιμίζονταν η DGA, επειδή ακριβώς είναι με βάση το κόστος τιμολογεί, θα έπρεπε να ανεβάσει 4 τιμές. Δεν θα υπήρχε περιφερειακός σταθμός. Το γνωρίζουν αυτό οι περιφερειακοί σταθμοί. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτή είναι και η βέλτιστη λύση και μια λύση η οποία είναι απολύτως κρυστάλλινη και δίνει τη δυνατότητα και στον καταναλωτή να επιλέξει. Είναι πάρα πολύ καθαρές και οι διαδικασίες και νομίζω θα είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό και μέχρι την άνοιξη θα έχει αναπτυχθεί και στις υπόλοιπες περιοχές. Και με ικανοποίηση θα το κοιτάμε το πρόγραμμα αυτό και θα το βλέπουμε να απλώνεται και να επιτυγχάνει. Αλλά εδώ πολύ φοβάμαι ότι έχουμε ξανά την υποχρέωση να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο άπτεται του success story της διακυβέρνησης Σαμαρά. Το οποίο έρχεται και επανέρχεται. Είναι το τηλεοπτικό success story. Μιλάμε για την απόλυτη βύθιση των ιδεών ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να είναι επαρκής όταν μιλάμε για την ανάπτυξη των μεγάλων δικτύων. Προσέξτε τι έκανε λοιπόν η ιδιωτική πρωτοβουλία και η υποταγή της πολιτείας στα συμφέροντα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ανέπτυξε το δίκτυο εκεί που υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον και εκεί που δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον μετακύλησε το κόστος στο δημόσιο. Είτε στους πολίτες, είτε στους δήμους, είτε δεν ξέρω εγώ σε ποιον άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θέλω να σας καλέσω πολιτικά και ιδεολογικά αυτή την πραγματικότητα να αναγνωρίσετε. Αλλιώς θα πορευτούμε με αυτές τις κορυφαίες διαφωνίες στην πολιτική ζωή, οι οποίες νομίζω θα δείξουν και στον ελληνικό λαό τι ακριβώς συνέβη τα προηγούμενα χρόνια και με ποιες επιλογές μπορεί να προχωρήσει από εδώ και μπρος. Και μπορεί να προχωρήσει ο ελληνικός λαός αισιόδοξα και όχι όπως εκτιμούν κάποιοι, όπως ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος έχει βαλθεί να μας πείσει ότι το μόνο θετικό από την τοποθέτησή του στη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, της Κεντρικής Τράπεζας, συγγνώμη, είναι το γεγονός ότι έφυγε από το Υπουργείο Οικονομικών. Διότι όσο ήταν, χάσαμε γύρω στις 150.000 θέσεις εργασίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι εδώ πέρα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα παράδειγμα πολιτικής, το οποίο έχει αποτύπωμα και διαχείρισης. Μου κάνει εντύπωση που έρχεστε εδώ και λέτε ότι καλώς κάνατε και την τελευταία ημέρα πριν τις εκλογές εντάξατε ένα πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ. Αυτό πραγματικά με εντυπωσιάζει ως επιχείρημα και νομίζω ότι μπορεί ο κόσμος να βγάλει τα συμπεράσματά του. Κλείνω λέγοντας ότι είναι προφανές ότι θα βασανιστούμε, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι το πρόγραμμα της καθολικής κάλυψης σε όλες τις τηλεοπτικές περιοχές της χώρας θα αφήσουμε το παρελθόν κατά μέρος και νομίζω ότι από κοινού θα μπορέσουμε να το ψηφίσουμε και να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.